πανδημία έδειξε πού πρέπει να πάει η Ελλάδα, πού πρέπει να πάει η ελληνική οικονομία. Τι είδαμε δηλαδή? Είδαμε μέσα από το lockdown πάρα πολλούς οικονομικούς κλάδους να σχεδόν καταραίουν, να κλείνουν, υπηρεσίες να δέχονται μεγάλο οικονομικό πλήγμα, να έχουμε, να έχουμε ηφαισιακές πιέσεις σοβαρές στην οικονομία, και είδαμε ένα πρωτογενή τομέα ο οποίος αντιστάθηκε καλύτερα από κάθε άλλο ίσως οικονομικό κλάδο αυτό το διάστημα. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεγράφουμε τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα, από τη συμβολή που μπορεί να αυτός να έχει, τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει και στην εθνική οικονομία και κατ' επέκταση και στο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού, αλλά και στην κοινωνική συνοχή της υπαίθρου, έτσι, όπου κυρίως πραγματοποιείται η παραγωγή αυτών των προϊόντων. Επιτρέψτε να σας πω κάποια στοιχεία για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων το εν λόγω διάστημα. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Παράδειγμα, έχουν πάει τα πορτοκάλια, έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές των πορτοκαλιών σε αξία, θα μιλήσω για αξίες, κατά 47,8%, τα μανταρίνια κατά 26,9%, τα λεμόνια κατά 49,5%, τα μήλα κατά 12%, τα αγγούρια κατά 45,5%, τα ακτινίδια αύξηση κατά 34,9% σχέση με πέρσι, που μια καλή χρονιά, πάνε για ρεκόρ των εποχών, οι φράουλες 41,8% που έχουν ξεκινήσει δύσκολα αρχικά, τα νεκταρίνια 75%, τα κεράσια βέβαια ήταν ξεκίνημα 167%, ακόμα και τα πεπόνια και τα καρπούζια και οι πατάτες συνοπές και οι πιπεριές και οι λυκοπεριές έχουν αύξηση. Όλα σχεδόν τα αγροτικά προϊόντα έχουν, που παράγουμε αυτό το διάστημα, έχουν αύξηση των εξαγωγών. Συνολικά φαίνεται, βέβαια εδώ έχω το συνολικό για το πρώτο τρίμηνο, μία αύξηση των εξαγωγών σε φρούτα, νοπά και κατεψυγμένα και ξηρούς καρπούς της τάξης του των από 202 εκατομμύρια ευρώ στα 267 εκατομμύρια ευρώ, μία συνολική αύξηση αξία κατά 31,8%. Και σε ό,τι αφορά τα λαχανικά, τα νοπά και τα κατεψυγμένα και τα άσπρια, μία αύξηση σε αξία 29,2%. Τι θέλω να πω με αυτά τα νούμερα, τα οποία δείχνουν μια πραγματικότητα? Ότι τα ελληνικά προϊόντα κατάφεραν μεσούσεις της κρίσης να κερδίσουν μερίδιο αγοράς στις αγορές του εξωτερικού από τη μια πλευρά, και από την άλλη να δείξουν ότι έχουμε τεράστια ευκαιρία. Έχουμε τεράστια ευκαιρία. Τα ελληνικά προϊόντα μπορούν και πρέπει να προχωρήσουν πολύ περισσότερο, να συμβάλλουν πολύ περισσότερο στην εθνική οικονομία και βέβαια να συμβάλλουν πολύ περισσότερο και στο εισόδημα των αγροτών, των παραγωγών, οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται για αυτή την, προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, μόνο με το τριτογενή τομέα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ αποδεικνύεται ότι η μονοκαλλιέργεια δεν είναι καλό πράγμα ούτε για μια οικονομία. Δεν είναι καλό πράγμα η μονοκαλλιέργεια φυσικά και για τον αγροτικό τομέα. Με ποια έννοια? Ότι οποιαδήποτε στιγμή αυτή η μονοκαλλιέργεια σε έναν οικονομικό κλάδο της οικονομίας δεχθεί πλήγμα ισχυρό, τότε υπάρχει, ενέχει τον μεγάλο κίνδυνο όλη η οικονομία να καταρρεύσει, να υποστεί σημαντικές ζημιές. Και αυτό ζούμε σήμερα. Πώς πρέπει να δουλέψει η οικονομία ελληνική από εδώ και πέρα, πώς πρέπει να σχεδιαστεί μέσα από μια ισόρροπη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που στη συνέχεια θα τροφοδοτεί το δευτερογενή τομέα, τη μεταποίηση, και οι δύο μαζί θα στηρίζουν τον τριτογενή τομέα, που είναι οι υπηρεσίες, είναι ο τουρισμός, είναι το εμπόριο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια οικονομία βιώσιμη, ανταγωνιστική, που θα μπορεί να προσφέρει αυτό το οποίο θέλουμε στο ελληνικό νοικοκυριό. Τώρα, από την άλλη, οφείλω να πούμε ότι υπήρξαν και κάποιοι κλάδοι, κάποιες δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, που υπέστησαν ζημιά. Παράδειγμα, κτηνοτρόφοι, αμινοερήφια, κυρίως στις εβδομάδες πριν από το Πάσχα. Είδαν τη ζήτηση να μειώνεται, είδαν τις τιμές των προϊόντων του κρέατος να μειώνεται. Το ίδιο έχει συμβεί με τους ανθοπαραγωγούς. Το ίδιο έχει συμβεί με τους αλιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Άρα εμείς σαν Υπουργείο τι έχουμε κάνει? Καταρχήν έχουμε προχωρήσει σε κάποιες άμεσες δράσεις βραχυπρόθεσμης οικονομικής στήριξης
εκείνο το δραστηριοτήτων ακριβώς, οι οποίοι έχουν ευληθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Τι θα γίνει επιτέλους με τα καύσιμα των αγροτών επιχειρηματιών, τι θα γίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα ώστε το κόστος επιτέλους να μειωθεί, τι θα γίνει επιτέλους με το συμψηφισμό του ΕΛΓΑ. Δεν μπορεί να περιμένει ένας παραγωγός 50.000 ευρώ ή 5.000 από ΕΛΓΑ και για ένα λεπτό που χρωστάει στην εφορία να μην παίρνει τα χρήματά του, με αποτέλεσμα η περιοχή στην οποία επιχειρεί να χάνει τη ρευστότητα που περιμένει από αυτόν. Πρέπει να διασφαλίσουμε την τροφοδοσία των ελληνικών νοικοκυριών πρωτίστως με τα δικά μας προϊόντα. Και μην πούμε ότι το εμπόριο είναι ελεύθερο, γιατί δεν μπορεί, κύριε Σπρέκα, στον πύργο σήμερα να βγάζουμε 13 λεπτά πατάτες και τα μεγάλα σχήματα του σούπερ μάρκετ, τα οποία ήταν ανοιχτά μέσα στον κορονοϊό, να πουλάνε 90 λεπτά. Θα μου πείτε ελεύθερο εμπόριο. Και εγώ εμπορεύομαι παρά τόσο από Ολλανδία, αλλά υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας που με δυσκολεύουν να τον φέρω εν σχέση με κάποιους άλλους. Άρα μπορούμε να ελέγξουμε έμεσα κάποιες τιμές και αν όχι τιμές, την προέλευση. Δεν μπορεί στην Αίγυπτο και στην Τουρκία να χρησιμοποιούν επαρχιωμένα φυτοφάρμακα, τα οποία εδώ απαγορεύονται, αλλά οι σαχθές πατάτες να τις τρώμε εμείς. Τελικά τα κοροϊδεύουμε τους γεωπόνους ή τους καταναλωτές. Επίσης, να δούμε ένα θέμα με το lockdown που ίσως πολλοί από εμάς φοβόμαστε το φθινόπωρο. Τι θα γίνει με τους παραγωγούς? Την άνοιξη κάποιοι εξ αυτών έχουν πετάξει τα προϊόντα που είχαν με σκοπό να φυλακές να πουλήσουν. Δεν θα το ξαναντέξουν αυτό. Αν θέλουμε όλα αυτά που εμείς λέμε να συνυπάρξουμε και να παραλληλιστούμε, θα πρέπει ο παραγωγός επιχειρηματίας να έχει υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, έχετε ακόμη ένα λεπτό. Βεβαίως. Οι συνεταιρισμοί, όπως ξέρετε, κατά 9 στους 10, να μην είναι με κάποιος άδικος, έχουν αυτοκαταστραφεί. Έχουν πλουτίσει κάποιοι αγροτοπατέρες από αυτούς, με αποτέλεσμα ο συνεταιρισμός να έχει χάσει πλέον το ρυθμό του και το σκοπό που υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε εμείς να περνάμε μηνύματα προς εσάς, αλλά και να οργανωθούμε, υποχρεωτική εγγραφή των παραγωγών στα επιμελητήρια, ώστε να ξέρουμε τι κάνουμε, πού βαδίζουμε και από κοινού ίσως κάτι να καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας θυμίζω ότι το Υπουργείο που είστε για πολλούς είναι παρεξηγημένο. Για μένα, εφόσον η ατμομηχανή είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, είστε σε θέση υπερβολικά κρίσιμη.